Όχι ένα, αλλά πολλά χαμόγελα μοιράζει απλόχερα για μία ακόμη φορά με επίσκεψη των κινητών του μονάδων στα Γιάννενα το χαμόγελο του παιδιού. Από τη Δευτέρα μέχρι και την Παρασκευή ο οργανισμός θα βρίσκεται στην πλατεία Μαβίλη με τον Ιπποκράτη, την κινητή μονάδα πολυιατρίων, πραγματοποιώντας δωρεάν προληπτικές, οδοντιατρικές, παιδιατρικές, οφθαλμολογικές και ορειλά εξετάσεις από ιατρικό προσωπικό που προσέρχεται εθελοντικά με τη συνεργασία του Ιατρικού και του Οδοντιατρικού Συλλόγου Ιωαννίνων αντίστοιχα. Εκτός από τον Ιπποκράτη, στην πλατεία Μαβίλη βρίσκεται και δεύτερη κινητή μονάδα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, ο Οδυσσέας, για διάφορα θέματα που απασχολούν τα παιδιά. Το πρόγραμμα των επισκέψεων έχει καθοριστεί σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, με την προσέλευση να είναι εντυπωσιακή από τις πρώτες κιόλας ώρες της παρουσίας και των μονάδων στα Γιάννενα. Όπως ανέφερε η Ράνια Βατσκαλή, ψυχολόγος στο χαμόγελο του παιδιού, οι προγραμματισμένες εξετάσεις θα διαρκούν έως τη 1 το μεσημέρι και στη συνέχεια όποιος γονέας επιθυμεί μπορεί να προσέρχεται δωρεάν μέχρι τις 5 το απόγευμα για τις δωρεάν ιατρικές εξετάσεις. Θα είμαστε εδώ για όλη την εβδομάδα, από σήμερα μέχρι και την Παρασκευή, από το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα. Όλη αυτή η δράση γίνεται σε συνεργασία με το Δήμο Ιωαννιτών, με την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς επίσης και με φορείς που στηρίζουν τις προσπάθειες του οργανισμού. Πρόκειται να εξετάσουμε παιδάκια σε συνεργασία με την πρωτοβάθμια, όπως σας είπα, τα οποία έρχονται με προγραμματισμένα ραντεβού και ακολουθούν τις εξετάσεις από όλους τους γιατρούς. Από τις 1 όμως το απόγευμα και μετά είμαστε ανοιχτοί σε όλους τους γονείς της πόλης προκειμένου να έρθουν και αν επιθυμούν να εξεταστούν τα παιδιά τους. Σε συνεργασία τώρα με τη δευτεροβάθμια γίνονται οι ενημερώσεις σε θέματα ευαισθητοποίησης. Υπάρχει ένα έλλειμμα στην πρόληψη, στην ιατρική πρόληψη και φροντίδα για διάφορους λόγους, κυρίως οικονομικούς, έτσι ώστε δίνεται σε εσάς η δυνατότητα ή δίνεται η δυνατότητα στα παιδιά και στους γονείς να βρίσκουν κάποιο, να εντοπίζουν κάποιο πρόβλημα. Κοιτάξτε, όσον αφορά την πόλη μας, με την εικόνα που έχουμε μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε, γενικώς τα παιδιά μας είναι προσεγμένα. Υπάρχει δηλαδή ιατρική φροντίδα σε πολύ ικανοποιητικό επίπεδο σύμφωνα με τους γιατρούς μας. Αν αναφερόμαστε σε όλη την Ελλάδα, γιατί οι δύο αυτές μονάδες καλύπτουν όλη την Ελλάδα, υπάρχουν περιοχές που φυσικά εντοπίζονται πολύ σοβαρά προβλήματα, υπάρχουν περιοχές που τα παιδιά είναι ανεμβολίαστα. Εκεί λοιπόν έρχεται η βοήθεια του χαμόγελου τόσο σε επίπεδο πρόληψης, όσο όμως και σε επίπεδο άμεσης κινητοποίησης, αν εντοπίσουμε κάποιο παιδί με ιδιαίτερο πρόβλημα. Στηρίζεται ολιστικά μετά από εκεί και πέρα από το χαμόγελο του παιδιού, με το να βρούμε γιατρούς, να στηρίξουμε την οικογένεια. Ενδεχομένως θα πρέπει να γίνουν σοβαρές επεμβάσεις, όπως γίνεται με προβλήματα καρδιάς, όπως γίνεται με προβλήματα ογκολογικά. Η κάλυψη εκεί πέρα είναι ολιστική. Στο επίπεδο της πρόληψης θεωρώ ότι είμαστε γενικά σε καλή γραμμή, αλλά είμαστε ανοιχτοί να πάμε παντού. Περιμένουμε τις προσκλήσεις, οι γιατροί μας είναι στη διάθεσή μας και δώστε μου την ευκαιρία να ευχαριστήσω και τον Οδοντιατρικό Σύλλογο Ιωαννίνων και τον Ιατρικό Σύλλογο, οι οποίοι συμμετέχουν όλοι εθελοντικά και βοηθάνε και αυτοί με τον τρόπο τους.